Θανάση, θα μας πεις για τα εισιτήρια ή προλαβαίνουμε τώρα. Πάμε να δούμε για τα εισιτήρια, να μας πει ο Θανάσης τι γίνεται. Μπήκανε, βγήκαν από τη συμφωνία, είναι εντός εκτός και από τα αυτά, τι γίνεται τώρα οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι φαίνεται πως με χθεσινοβραδινή ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας αλλά και άλλες τοποθετήσεις διπλωματών τους, η βασική ήταν και του Βασίλη Νιμπέντζε, του εκπροσώπου τους δηλαδή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με τις δηλώσεις που έκανε εκεί. Οι Ρώσοι λένε ότι δεν αποσύρονται από τη συμφωνία, αλλά ως βασικό μέρος αυτής της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί, σταματούν την συνέχιση της εφαρμογής της. Τι εννοούν? Εννοούν ότι πρακτικά δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να υπάρχει ο διάδρομος ασφαλείας. Αλλά ότι ενδέχεται κάποια στιγμή πάλι, ας πούμε, να επανέλθουν όμως. Δεν το αποκλίνουν. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν με δηλώσεις του αργά χθες το βράδυ, λέγοντας ότι η συμφωνία αυτή ξεκίνησε για να υπάρχουν, υποτίθεται, επαρκή σιτηρά για τις φτωχές χώρες του τρίτου κόσμου κυρίως, και αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα είναι ότι το 34% των σιτηρών που έχουν φύγει από την Ουκρανία έχουν μείνει στην Τουρκία, το 35% περίπου είναι έχει μείνει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μόνο το 5% maximum, κατά τους ρωσικούς υπολογισμούς, έχει προωθηθεί σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Έγινε μια συμφωνία δηλαδή όπου το 95% πηγαίνει όχι στις χώρες του τρίτου κόσμου, αλλά σε άλλες χώρες που δεν έχουν ιδιαίτερη ανάγκη. Καλά, στην Τουρκία αν έχει μείνει το 30% δεν το έχουν για να το φάνει η Τουρκία, το δώσουν. Όχι, θα το διανύμουν και οι Τούρκοι, προφανώς. Ναι. Να σε ρωτήσω δεν κάτι. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς τέτοια στοιχεία. Πάντως οι Ρώσοι θεωρούν ότι μένει εκεί για τις ανάγκες της Τουρκίας και για κάτι που δεν ήταν στην αρχική συμφωνία. Άρα έχουν θέμα με τους Τούρκους εκεί. Να σε ρωτήσω, Θανάση, σχετικά με το τουρκολιβικό μνημόνιο, ακούσαμε ότι συμφώνησε και η Ρωσία σχετικά με την αποστολή, παράταση αποστολής του ΟΗΕ τέλος πάντων στη Λιβύη, που περιγράφει μέσα για πρώτη φορά σε κείμενο του ΟΗΕ ότι δεν μπορεί ουσιαστικά η κυβέρνηση της Λιβύης, η προσωρινή κυβέρνηση, να υπογράφει συμφωνίες. Δηλαδή είναι μια μομφή ευθεία για το τουρκολιβικό μνημόνιο ουσιαστικά. Και υπάρχει συμφωνία και της Ρωσίας, διαβάζουμε εκεί, έτσι δεν είναι? Γνωρίζω ότι ψήφισαν υπέρ της παράτασης της παρουσίας του ΟΕΕ, αλλά δεν έχω δει κάποια σχόλια που να γίνονται ειδικά για το θέμα. Ειδικά για το θέμα αυτό. Αντιθέτως υπάρχουν... Ναι, υπάρχουν ενδιαφέροντα σχόλια για το θέμα του hub που έκανε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, του φυσικού αερίου. Δεν ξέρω πότε θέλετε, αν νομίζετε τώρα ή αργότερα. Το πούμε μετά, παιδιά.